Κύριο Ανίδη, είπα και πριν, κάνοντας χιούμορ, αλλά αλήθεια είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ταλανίζεται από προβλήματα εσωκομματικά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, πώς παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση που γίνεται, κυρίως στον χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, και να σας ρωτήσω, εάν στοχεύετε και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, αυτοπροσδιορίζονται ως μέρη του χώρου αυτού της κεντροαριστεράς και βλέπουν τα δύο κόμματα να διχάζονται και να μην αποτελούν λύση για τους ίδιους στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Ωραία. Ξεκινώντας, επιτρέψτε μου, κύριε Ραβαντινέ, να δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στα χιλιάδες παιδιά που σήμερα βγήκαν οι βαθμοί τους σε πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν το αναφέραμε, έχετε πολύ δίκιο. Που δώσανε μια μεγάλη μάχη και ό,τι και να κάνανε, να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Ξέρετε, έχει γίνει πολλή συζήτηση για τα θέματα, ανεξάρτητα από αυτό, όπου και να περάσανε, είτε έτσι, σε πανεπιστήμιο, ακόμα δεν έχουν βγει φυσικά οι βάσεις, είτε επιλέξουν τέλος πάντων ή αναγκαστούν να επιλέξουν να πάνε σε κάποια άλλη σχολή, σε ΙΕΚ, είτε να εργαστούν κατευθείαν, να ξέρουν ότι θα βρίσκουν δίπλα τους τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ΣΚΝΕ, για να παλέψουμε για δημόσια δωρεάν παιδεία και τα δικαιώματά μας. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, γιατί να μιλήσουμε και για κάποια πράγματα που κυριολεκτικά ταλανίζουν χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται με το κομπιουτεράκι για να δουν αν τους βγάζει, να δουν 800-1000 ευρώ το μήνα αν το παιδί τους περάσει σε μια σχολή εκτός πολύ του μεγάλο τόπου θέμα, κύριε Ιωαννίδη, το οποίο σκοπεύουμε από εβδομάδα να ανοίξουμε. Μπράβο. Εδώ στην Ωραία. Εκπομπή, γιατί πραγματικά με τα ενίκια να έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει είναι ακόμη δυσκολότερο, ήταν πάντα, είναι ακόμη δυσκολότερο για τους φοιτητές και τις οικογένειες. Και θα χαρούμε και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα να μας ξανακαλέσετε, γιατί ξέρετε ότι η εκπαιδευτική είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Εννοείται. Θα απαντήσετε, κύριε Γεωργίου, μετά. Ελάτε τώρα, κύριε Ιωαννίδη. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι παραπάνω. Τα στοιχεία τα δικά σας. Εσείς σταματήσατε να δίνετε αποτελέσματα πολύ νωρίς. Τώρα μην τσακωθούμε για τις φοιτητικές εκλογές. Αφού το φύγει. Ναι, αλλά τώρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι φοιτητικές εκλογές δεν απασχολούν τον κόσμο. Δεν απασχολούν αυτό, ναι. Λοιπόν, τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτό που εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις, προφανώς, εμείς θεωρούμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, πέρα από το χώρο της κεντροαριστεράς, της αυτοαποκαλούμενης κεντροαριστεράς ή όπως θέλει να ονομάζεται, νομίζουμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το μεγάλο μήνυμα στάλθηκε στην κυβέρνηση. Εμείς είμαστε κομμουνιστές, το λέμε καθαρά. Αυτοαποκαλούμενοι αριστερά. Είμαστε κομμουνιστές, επαναλαμβάνω. Έχουν αυτό όλοι είναι το δικαίωμα μας στον αυτοπροσδιορισμό. Τώρα, ελάτε. Πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Ότι ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, θεωρεί ότι το μήνυμα που της στάλθηκε είναι ότι πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί σε μια πολιτική η οποία κυριολεκτικά επιδεινώνει τη ζωή καθημερινά του λαού μας. Έχω την περασμένη εβδομάδα στάλθηκαν τα φορολογικά σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους. Έχουμε κάθε ώρα, κάθε εβδομάδα σκοτώνονται στη δουλειά. Κυριολεκτικά σκοτώνονται στη δουλειά. Έχουμε δηλαδή εργατικά δραματική αύξηση εργατικών δυστυχημάτων, γεγονός είναι. Μιλάμε και μόνο το 50% προλαβαίνουν να δουν δημόσιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Να πω φυσικά ότι σήμερα εισήχθηκε στη Βουλή νέο κυβερνητικό πρόγραμμα εξοπλιστικό μαμούθ 8,6 δις. Και αυτό είναι κυριολεκτικά μια μεγάλη ειρωνία, πέρα από το πόσο επικίνδυνο είναι, γιατί η Ελλάδα χώνεται ακόμα πιο έντονα, πιο βαθιά στους επικίνδυνους συμπεριαλιστικούς πολέμους που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, που δείχνει και μια συνένεση όμως. Γιατί στη Βουλή σήμερα είχαμε και άλλα δείγματα συνένεσης. Καταρχήν είχαμε και χθες την υπερψήφιση του συμφώνου της Λισαβόνας για τα πανεπιστήμια, που ήταν ουσιαστικά το κερασάκι στην τούρτα μετά την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που συμφώνησε το ΠΑΣΟΚ τώρα, να η συνένεση λοιπόν. Και μιλώντας και για τα εξοπλιστικά προγράμματα, υπήρχε συνένεση. Ο κύριος Δένδιας ήταν πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα για τη συνένεση που υπήρχε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Βελόπουλο. Άρα λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής σύμπνοιας που υπάρχει στα κόμματα αυτά, είναι πολύ λογικό να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για το πώς θα δημιουργηθεί ο αντίπαλος πόλος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου αυτό που λέμε σοσιαλδημοκρατία να αντιστοιχηθεί στις απαιτήσεις που υπάρχουν για να υπάρχει μια ισορροπημένη, ένας ισορροπημένος αντιδραστικός, αντιλαϊκός, εμείς λέμε, διπολισμός. Mm-hmm. Σε αυτές τις εξελίξεις λοιπόν εμείς παρεμβαίνουμε και δεν παρεμβαίνουμε με όρους ιδεολογικούς. Δεν κοιτάμε δηλαδή τον άλλο και του ζητάμε την ταυτότητά του ή το πώς αυτό αποκαλείται, αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρός. Εμείς το κοιτάμε και του λέμε πολύ απλά πώς βγάζεις τη μέρα, πώς βγάζεις το μήνα. Αν εργάζεσαι
για να βγάζεις το μήνα και ο μισθός σου δεν σου φτάνει, έλα μαζί μας στα σωματεία, έλα με το ΚΚΕ, έλα και στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις τοπικές εκλογές, έλα να προχωρήσουμε μαζί για να συζητήσουμε για ό,τι συμφωνείς, για ό,τι συμφωνούμε, αλλά και για ό,τι διαφωνούμε. Μάλιστα. Και είμαστε εδώ. Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει κόσμος ο οποίος βλέπει αυτό το οποίο εσείς λέτε τοξικότητα. Δεν είναι μόνο τοξικότητα, είναι τα αδιέξοδα μιας πορείας η οποία δεν ξέρω πού θα καταλήξει, ούτε ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα, αλλά είναι λογικό ένας κόσμος ο οποίος σκέφτεται με όρους αριστεράς να μην του αρέσουν οι όροι της πασαρέλας. Μια τελεία παρακαλώ και εσείς, κύριε Ιωαννίδη. Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ιωαννίδη, έρχομαι σε εσάς για να ζητήσω ένα δικό σας καταληκτικό σχόλιο επί όσων ακούσατε. Όπως είχαμε πει και μία μέρα πριν τις εκλογές, 8 Ιούνιου, είχαμε πει ότι 9 Ιούνιου ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να σας ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε τώρα που σας διέκοψα. Εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, αυξήσατε τα ποσοστά σας, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Όμως βρεθήκατε να είστε πέμπτο κόμμα, ναι, κάτω από την Ελληνική Λύση του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου. Είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτό στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί ανέβηκαν και τα ποσοστά μας και σε σχέση με τις ευρωεκλογές, τις προηγούμενες. Με τεράστια αποχή όμως, έτσι. Είναι με τεράστια αποχή, η οποία δεν είναι δεδομένο ότι δεν χτύπησε το ΚΚΕ, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά συνήθως η κουλέστον έτσι λέγεται, η αποχή χτυπάει περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Χτυπάει λιγότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ας το δεχτούμε οριακά. Το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Επειδή φέρετε το ζήτημα της τέταρτης, πέμπτης θέσης, εμείς δεν τα κρίνουμε έτσι τα θέματα. Ξέρετε πόσες φορές όλη αυτή τη δεκαετία βρέθηκαν μπροστά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε διάτοντες αστέρες οι οποίοι εξαφανίστηκαν? Πάρα πολλές φορές. Να σας πω πάλι πολύ γνωστά κόμματα. Το Ποτάμι. Ο κύριος Καμένος, νομίζω, ναι, ο κύριος Καμένος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι, οι ανεξάρτητοι Έλληνες κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εμείς είμαστε όχι ευχαριστημένοι για το ποσοστό αυτό καθ' αυτό μόνο, για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται μια πρόταση η οποία υπερασπίζεται τα σύγχρονα δικαιώματα του λαού μας, της νεολαίας, των γυναικών. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό που είπαμε ότι η ψήφος, τα ποσοστά μας, η εκλογική επιτυχία καταδίθεται την επόμενη μέρα των εκλογών, φαίνεται, γιατί εκείνη είναι η ελπίδα. Μάλιστα. Η ελπίδα είναι στις αγώνες των εργαζόμενων, οι οποίοι γίνονται. Και εκείνη μπροστά οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι στη Λάρκο, είναι στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, είναι στα συνέδρια των δασκάλων που τώρα γίνονται και για πρώτη φορά οι δυνάμεις που συμμετέχουν οι κομμουνιστές για πρώτη φορά θα είναι πρώτη δύναμη. Και δεύτερη δύναμη θα είναι η ΔΑΚΕ. Άρα λοιπόν, σας το λέω αυτό να ξέρετε ότι εκεί που χτυπάει η καρδιά των δικαιωμάτων και των αναγκών του λαού μας, εκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μπροστά και δίνει τη μάχη.